Η Κατερίνα είναι εκπαιδευτικό, δασκάλα στην περιοχή τη Αλεξάνδρεια, στην Ημαθία και παράλληλα είναι και, εκπαιδεύτρια σκύλων. Κατερίνα Παπαποστόλου, ο πόθος που είπα στου τηλεθεατέ νωρίτερα είναι το όνομα του σκύλου σου. Είναι Εδώ... από το, δεν το ποθούσε κανεί. Από εκεί βγήκε. Ενό από τα τρία σκυλιά που διαθέτει. Ε, γιατί τον έβγαλε πόθο. Δεν τον πόθουσε κανεί. Από εκεί βγαίνει το όνομά του. Εσύ τον πόθησε όμω. Τον πωθούσα. Πετάχθηκε τον... σε μια σακούλα σκουπιδιών δύο μηνών όταν ήταν, οπότε τον ποθήσαμε εμεί, άρα απόθο. Πώ τον βρήκε, τον... άκουσε τα κλάματα του. Ε, είχε προλάβει ευτυχώ κάποιο άλλο καλό άνθρωπο να τον βγάλει από τη σακούλα, οπότε τον βρήκα εκτό. Είναι ο πόθο σου. Ε, είναι ο πόθο πολλών. Πολλών, έτσι. Ναι, και των παιδιών κυρίω, γιατί είναι ένα σκύλο ο οποίο έχει επισκεφτεί μέχρι τώρα πάνω από 50.000 παιδιά. 50.000 παιδιά έχουν γνωρίσει τον πόθο του. Και λίγο που βλέπουμε εδώ σήμερα, και εδώ, που είναι μαζί μα στο και των Πέριξ. Είναι ότι επισκέπτεται παιδιά με αναπηρίε και παιδιά με μαθησιακέ δυσκολίε και έχει γενικότερα μαγικά αποτελέσματα. Ο πόθο λοιπόν είναι ένα έτσι αξιαγάπητο σκυλάκι. Του έχει μάθει πολλά. Το πήρε δύο μηνών και σήμερα είναι 4 ετών. Σήμερα είναι 4 ετών, ναι. ναι. Τι ξέρει να κάνει, τι εσύ εκ... και εκπαιδεύτρια σκύλων. Εκτό από δασκάλα που διδάσκει σε παιδιά τη Αλεξάνδρεια η που έχουν την τύχη να σε έχουν δασκάλα, προωθεί και δράσει που έχουν να κάνουν με την ζωοφιλία. Και κυρίω στα σχολεία, στου εκπαιδευτικού, να έρχονται πιο κοντά στα παιδιά και να τα, να τα μάθουν να αγαπούν τα ζώα. Ε, τι έχει πάθει λοιπόν εσύ στον Πόθο αυτά τα τέσσερα χρόνια που είσαι μαζί του. Στον Πόθο, Θα... Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό το οποίο κάνει είναι να είναι ήρεμο, Γιατί αυτό, αυτό που είναι το πιο σημαντικό στα παιδιά όταν μπαίνουμε στα σχολεία είναι να έχουμε σκύλου ήρεμου. Γιατί δεν υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι εξοικειωμένα απόλυτα με τα ζώα. Οπότε αυτό το οποίο προέχει από όλα είναι να βλέπουν ένα σκυλί το οποίο να μπορούν να το πλησιάσουν, να μην έχουν φόβο να το χαϊδέψουν. Οπότε αυτό το πιο σημαντικό είναι ότι παραμένει ήρεμο. Παραμένει ήρεμο. Παράλληλα όμω κάνει και άλλα πράγματα, έτσι δεν είναι. Δεν μένει μόνο ήρεμο. Κάνει και πολλά. Που... Καταρχήν ο πόθο μονίμω χαμογελάει. Τώρα η αλήθεια είναι ότι εδώ μάλλον δεν ξέρω, είναι κουρασμένο. Μπορεί μόνος. ένα σκυλί να χαμογελάσει. Αυτό αυτός χαμογελάει μόνιμα. Yeah. Όποιο... Yeah. Δεν υπάρχει φωτογραφία του που να μην χαμογελάει. Δηλαδή θα τον δει τώρα ο κόσμο και θα πει Απορούν πώ δεν δε χαμογελάει. Είναι ευτυχισμένο μαζί σου για να χαμογελάει. Είναι, είναι, γενικότερα πολύ ευτυχισμένο σκύλο. Είναι ευτυχισμένο που ζει πρωτίστω, yeah. την ζωή του, είχε την τύχη να φτάσει στα χέρια σου και άλλα σκυλιά μεγαλώνουν μαζί σου και τα συμπεριφέρεσαι με πολύ αγάπη. Η σημερινή πρόσκληση που σου απευθύναμε, Κατερίνα Παπαποστόλου, έχει να κάνει με μια σημαντική εκδήλωση που γίνεται το Σαββατοκύριακο, διοργάνωση που γίνεται το Σαββατοκύριακο στην ΔΕΘ, είναι η έκθεση σκυλού και γάτας. Εμεί θα σταθούμε σε ένα μέρο αυτή τη διοργάνωση, θα σταθούμε σε ένα σεμινάριο πολύ σημαντικό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, όπου μέσα είναι και οι ζωέ. Τι ακριβώ θα γίνει σε αυτό το σεμινάριο. Είναι ένα βιωματικό σεμινάριο που γίνεται πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη για τη ζωοφιλία. Είναι μια συνεργασία ανάμεσα στι ζωέ και στι εκδόσει Κίτρινο Πατίνη. Ε, η Γιάννη Δενεζάκη, που είναι μια εξαιρετική εικονογράφο και συγγραφέα, και ο Μάνο ο Κρόκο, που είναι εκδότη, έχουν βγάλει κάποια καταπληκτικά mm. εκπαιδευτικά εργαλεία, τι παραμυθοκάρτε. Όπου ενώσαμε τι παραμυθοκάρτε με το δώρο, το βιβλίο που έγραψε εγώ, που είναι η Ιστορία τη Διόνη. Είναι λοιπόν ένα σεμινάριο στο οποίο όσοι παρευρεθούν θα έχουν την τύχη πραγματικά να κλείσουν τα μάτια και να ταξιδέψουν μέσα σε ένα μαγικό ταξίδι στον κόσμο των αδέσποτων ζώων. Είναι δύσκολο ο κόσμο των αδέσποτων είναι πολύ... ζώων. Είναι δύσκολο, σκληρό και τι περισσότερε φορέ έχει άσχημη κατάληξη. Έτσι, δεν είναι. Η κατάληξη έχει σχεδόν πάντα άσχημη κατάληξη. Δηλαδή, είναι λίγε οι περιπτώσει. Των σκύλων οι οποίοι διασώζονται ή των γατών που διασώζονται σε σχέση με αυτοί οι οποίοι δυστυχώ πεθαίνουν. Τέτοια είναι και η ιστορία, στην οποία αναφέρθηκε στο δώρο του αγαπημένου σου σκυλιού, που είχαμε ναι. την τύχη να γνωρίσουμε στο προηγούμενο διάστημα. Σήμερα βλέπουμε έτσι την ιστορία του Πόθου, που έχει. Κουλουριαστεί εδώ κυριολεκτικά στην Αγγλία. Αυτό έχει και σημαντικό ρόλο στο βιβλίο. Είναι ναι. το διασκεδαστικό κομμάτι του βιβλίου. Δηλαδή. Το βιβλίο έχει και ένα χειμωριστικό χυμ, μέρο. Έτσι όπου... πρέπει. Ναι. Είναι ο πόθο το χειμωριστικό μέρο. Είναι το ζώο μέσα στο δάσο των ευχών, το οποίο ε, έκανε του πάντε να γελάνε με την διάθεση που είχε μόνιμα. Είναι καλόκαρδο, λοιπόν. Ναι, Είναι πολύ, πολύ. Είναι καλόκαρδο, υπάκου, στα χέρια σου ηρεμεί. Και τα ζώα είναι ζωντανά, όπω και οι άνθρωποι, και αυτά θέλουν αγάπη, φροντίδα, στοργή. Και εκπαίδευση όμω. Μπορούν και αυτά να μάθουν πολλά πράγματα, έτσι δεν είναι. Με αγάπη, εκπαιδεύονται τα, τα ζώα. Εγώ το λέω μέχρι το τέλο τη ζωή του. Γιατί με ρωτάνε πολύ, σαν εκπαιδεύτηρα, μέχρι ποτέ μπορεί να εκπαιδευτεί κάποιο κύλο. Ε, τα ζώα γενικότερα μαθαίνουν μέχρι το τέλο τη ζωή του. Αρκεί να τα αγαπά, να του συμπεριφέρεσαι μονάχα με αγάπη και με καμία, να μην ασκεί καμία μορφή βία απέναντί του. Και πιστεύω ότι μαθαίνουν τα πάντα και σχετικά πολύ γρήγορα. Ε, τι ώρα θα γίνει το σεμινάριο, το σεμινάριο Θα Θέλω να έρθουν το Σάββατο. Το σεμινάριο θα γίνει της... στι 10. Ναι. Ε, το μόνο που ζητάμε πολύ μεγάλη παράκληση, ναι. ε, γιατί ετοιμάζουμε έναν ε, καταπληκτικό φάκελο που θα πάρει ω δώρο ο κάθε συμμετέχοντο το σεμινάριο, με ναι. πολλά, πολλά αναμνηστικά δωράκια μέσα. Ε, θα πρέπει να δηλώσουμε μια συμμετοχή στη σελίδα μα στο Facebook στι Ζωέ έτσι ώστε να είναι καλυμμένες και οι βεβαιώσεις που θα πάρουν, γιατί είναι συγκεκριμένες οι θέσεις που θα καλύψουμε. Θα γίνει στις 10 το πρωί στο περίπτερο 5, στα πλαίσια του Discover εδώ και του All About Cuts. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Βασίλη τον Γουλιέλμο που διοργάνωσε την έκθεση και μας φιλοξενεί, γιατί γενικότερα δεν είναι εποχές που πάντοτε οι καινοτόμες δράσεις προωθούνται όσο θα έπρεπε, οφείλω να ομολογήσω. Έτσι ακριβώ είναι. Εμεί πάντω τι προωθούμε εδώ, γιατί η ζωοφιλία είναι ένα σημαντικό κομμάτι και είναι σημαντικό να, να, να την κερδίσουμε τη ζωοφιλία από την παιδική ηλικία του παιδιού. Επομένω, αυτό που κάνει εσύ, Κατερίνα, είναι μαθαίνει γράμματα στα παιδιά, εκπαιδεύει ζώα, αλλά εκπαιδεύει και εκπαιδευτικού στο ναι. να, να ε, στραφούν. Στο να αναπτύξουμε στα παιδιά το αίσθημα τη ζωοφιλία, τα αγαπούμε ζω... τα ζωάκια και τα προσέχουμε. Αυτό βέβαια ε... που πρέπει να σημειώσουμε σε δύο ακόμα ναι. είναι ότι δεν είναι ένα σεμινάριο το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε εκπαιδευτικού. Εγώ είπαμε χαρακτηριστικά όταν ξεκινήσαμε να το προωθούμε ότι απευθύνεται σε όλου αυτού που θέλουν και νιώθουν και παραμένουν για πάντα παιδιά. Είναι ένα σεμινάριο δηλαδή όπου μαθαίνει να πλάθει ιστορίε μόνο σου μέσα από εικόνε, βρίσκει τη δύναμη που έχει μια εικόνα ε, που πολύ συχνά είναι και πολύ ισχυρότερη του λόγου. Ε, και με βάση αυτό, ενισχύει τη φαντασία των παιδιών.